το μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Έχουμε επιστρέψει πολλές φορές στη συζήτηση για τον ρατσιστικό λόγο και τη δημόσια εκφορά του. Βλέπω όμως ότι πάντα βρίσκουμε αφορμές για να το κάνουμε αυτό. Δυστυχώς. Ναι, δυστυχώς. Και δυστυχώς για άλλη μια φορά προβήκατε σε μια κίνηση που έσωσε για λίγο την τιμή μας. Διαβιβάσατε το οπτικοακουστικό υλικό στον εισαγγελέα. Που θέλω να πω ότι δεν είναι αυτή η δουλειά μου, δεν είναι αυτή η δουλειά της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γιατί θέλω να θυμίσω ότι η αντιρατσιστική νομοθεσία προβλέπει αυτεπάγγελτη δίωξη. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν να το κρατήσουμε. Βέβαια, μέχρι να συναντηθεί η αντιρατσιστική νομοθεσία και η αυτεπάγγελτη δίωξη, εμείς ως Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα είμαστε εδώ προκειμένου να φέρνουμε να παραπέμπουμε στον εισαγγελέα τέτοιες περιπτώσεις που είναι και ο μόνος αρμόδιος. Δεν δικάζουμε εμείς, δεν δικάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν δικάζει η Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ούτε κρίνει, που είναι η μόνη αρμόδια εισαγγελική λειτουργία, να δουν αν είναι αυτή η περίπτωση άξια για άσκηση ποινικής δίωξης. Mm-hmm. Βεβαίως. Το ότι δεν δικάζουμε και δεν κρίνουμε σημαίνει ότι απλά δεν συμμετέχουμε στη δικαστική διαδικασία. Ωστόσο, όταν κάποιος αποκαλεί έναν άλλον πίθηκο, νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να ασκήσουμε κριτική. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα. Mm-hmm. Ξέρετε, δεν είναι ούτε καν η περίπτωση που λέμε η ελευθερία του λόγου. Ναι, κανείς δεν μπορεί να το προφασιστεί αυτό, παρόλο που και μεταξύ μας έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές που σταματάει η ελευθερία του λόγου και έχουμε μείνει όλοι σύμφωνοι και εμείς και όλος ο κόσμος ο οποίος έχει τις ελάχιστες δημοκρατικές ευαισθησίες και είμαι σίγουρη ότι και η συντριπτική πλειονότητα του κόσμου του Ολυμπιακού θα συμφωνήσει μαζί μας ότι η άποψη του καθενός σε μια δημοκρατική κοινωνία σταματάει εκεί που αρχίζει η προσβολή της προσωπικότητας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και φυσικά αυτό που προβλέπει η αντιρατσιστική νομοθεσία, η σπορά του μίσους. Γιατί η αντιρατσιστική νομοθεσία δεν προβλέπει, δεν θεωρεί ότι έχουμε ρατσιστικό λόγο μόνο όταν έχουμε προτροπή σε βία, αλλά όταν έχουμε και πρόκληση σε διάκριση. Εκεί ήθελα να φτάσουμε, γιατί πολλές φορές έχει τονιστεί στη δημόσια σφαίρα ότι πρέπει να ελέγχουμε και να μετράμε τις παραπομπές με την αντιρατσιστική νομοθεσία, διότι η αντιρατσιστική νομοθεσία προβλέπει πως η τιμωρία δεν έχει να κάνει με τον λόγο αλλά με τις προθέσεις σε πράξεις. Έτσι δεν είναι? Περίπου νομίζω ότι το έχω σκιαγραφίσει. Το έχετε σκιαγραφίσει πάρα πολύ ωραία. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι σε μια δημοκρατία και σε μια πλουραλιστική κοινωνία η ελευθερία της έκφρασης είναι μια αξία η οποία καταρχήν προστατεύεται από το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Όμως, γι' αυτό και μια δημοκρατία δέχεται και απόψεις και κάνει αποδεκτές απόψεις οι οποίες δεν τις είναι καθόλου αρεστές και οι οποίες πιθανόν και να αντιμάχονται. Άλλο όμως είναι αυτό και άλλο είναι η προσβολή των άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Γιατί όλοι εμείς, και βάζω και εσάς μέσα και την συμπαρουσιάστριά σας, η οποία λείπει σήμερα, η οποία ασχολούμαστε πολλές δεκαετίες θα έλεγα με τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτή την προσπάθεια, όχι ιεράρχησης γιατί δεν ιεραρχούνται, αλλά εξισορρόπησής τους, mm-hmm. ξέρουμε ότι ποτέ το ένα δεν μπορεί να αντικρούει και να υπερκαλύπτει το άλλο. Ναι, στην ελευθερία της έκφρασης και της σκέψης και κατ' επέκταση της έκφρασης και του λόγου, όχι όμως στην προσβολή άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Γνωρίζουμε βέβαια από την αρχή ότι η εφαρμογή της αντιρατσιστικής νομοθεσίας και μια σειρά από άλλους νόμους, οι οποίοι είναι καινούργοι, οι οποίοι δεν είναι πάρα πολύ έτσι ξεκάθαροι στην νομική σκέψη, θα έχουν δυσκολίες στην εφαρμογή τους. Γι' αυτό και εμείς από την πλευρά μας ως Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αυτό που κάνουμε είναι να ενδυναμώνουμε τους δικαστικούς λειτουργούς, δηλαδή τους εισαγγελείς και τους δικαστές, με σεμινάρια από το Συμβουλίο της Ευρώπης, από τον ΟΑΣΕ, από άλλους διεθνείς οργανισμούς, προκειμένου να την εφαρμόσουν σωστά. Και χθες το Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μυσαλλοδοξίας
Ουσίας που είχαμε προγραμματισμένη συνεδρίαση με αφορμή αυτό το γεγονός που εστάλει στον Εισαγγελέα και στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, είπαμε ότι πρέπει να εξετάσουμε μία προς μία τις υποθέσεις οι οποίες έχουν παραπεμφθεί κυρίως από τη Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον Εισαγγελέα για παραβίαση στρατιστικής νομοθεσίας, έτσι ώστε να δούμε πώς αυτές προχώρησαν ή δεν προχώρησαν ποινικά, προκειμένου να δούμε αν χρειάζονται προτάσεις τροποποίησης της αντιρατσιστικής νομοθεσίας και του 81α του ποινικού κώδικα, που θυμίζω ότι είναι το ρατσιστικό κίνητρο ως επιβατικός παράγοντας προς μέτρησης ποινής. Να προσθέσω εδώ εγώ ότι ο κύριος Παναγιώτης Δημητράς από το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκη και το πρόγραμμα Παρατηρητήριο κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά στο Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Και εδώ λοιπόν δράζουμε τις ευκαιρίες να πω ότι ένα μεγάλο στοίχημα για μένα προσωπικά και για τη Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ακριβώς η εγρήγορση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Μία νομοθεσία δεν φτάνει. Ο νόμος είναι εκ των όνων κανέφαλα. Αυτό που κυρίως δουλεύουμε αυτή τη στιγμή και με το πρόγραμμα του ΟΝΤΥΡ που έχουμε ξεκινήσει από τις αρχές του καλοκαιριού, και μάλιστα σε λίγο φεύγω και μαζί με όλους τους εμπλεκομένους και από την κοινωνία των πολιτών και δικαστικούς λειτουργούς και την ίδια του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τη Βιέννη, προκειμένου αύριο να δώσουμε ένα σεμινάριο, αυτή τη φορά η Ελλάδα ως φορέας καλής πρακτικής, και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, για το πρόγραμμα που έχουμε. Η ευαισθητοποίηση λοιπόν της κοινωνίας σε αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντική. Το να βρεθούν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι και θα απαξιώσουν τέτοιο περιεχόμενο, οπότε δεν θα έχει κανένα ακροατήριο, αλλά και όταν υπάρχει υποψία παραβίασης της αντιρατσιστικής νομοθεσίας, θα καταφεύγουν οι ίδιοι στην δικαιοσύνη με μηνυτήριες αναφορές. Χρειαζόμαστε βεβαίως αντανακλαστικά κοινωνικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας ρωτήσατε. Μία κουβέντα μόνο, κυρία Ασπανίδου. Ο ρατσισμός είναι βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας και της κοινωνικής συνοχής. Ξέρετε ότι συμφωνούμε σε αυτό απολύτως. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.